Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Προς τιμήν της πόλης μου, γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Έχω μεγαλώσει τρώγοντας μπουγάτσα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου πρωινά. Οπότε θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μία μπουγάτσα με σπιτικό φύλλο αέρος. Βέβαια είναι δύσκολη διαδικασία, αλλά είναι μία διαδικασία που άμα τη μάθετε θα μπορείτε να τη φτιάχνετε όλη την ώρα. Για την μπουγάτσα με κρέμα θα χρειαστούμε για την κρέμα 750 γραμμάρια γάλα. 180 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 75 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 1 κουταλιά της σούπας εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα λεμόνι, 45 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 3 κρόκους από μεσαία αυγά και 1 πρέζα αλάτι. Για το φύλλο αέρος θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια αλεύρι σκληρό τύπου Αμερικής, 10 γραμμάρια αλάτι, 220 γραμμάρια νερό σε θερμοκρασία δωματίου και 500 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ζάχαρη άχνη και κανέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κρεμούλα μας. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία κατσαρόλα. Θα ρίξουμε μέσα το γάλα και τη ζάχαρη. Απαραίτητο όταν βάζετε πάνω στη φωτιά γάλα, πάντα να ρίχνετε τη ζάχαρη και να μην ανακατεύετε. Γιατί? Γιατί θέλουμε η ζάχαρη να δημιουργήσει μια προστασία στον πάτο της κατσαρόλας και να μην καεί το γάλα. Σε περίπτωση που ανακατέψουμε το γάλα ή βάλουμε σκέτο το γάλα πάνω στη φωτιά, είναι δεδομένο πως θα αρπάξει στον πάτο της κατσαρόλας όσο σιγάνε και να το βράσουμε. Οπότε, ανάβουμε τη φωτιά και περιμένουμε μέχρι να πάρει μια βράση το γάλα μας. Το γαλατάκι μου άρχισε σιγά σιγά να βράζει, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξω το σιμιγδάλι. Γιατί? Για να φτιάξουμε μία κρέμα για μπουγάτσα, πρέπει να φτιάξουμε μία κρέμα σιμιγδαλιού. Γίνεται και με αλεύρι, γίνεται και με corn flour, αλλά ουσιαστικά αυτές είναι παραλλαγές. Η κλασική συνταγή έχει μέσα σιμιγδάλι και πρέπει να βάλουμε σιμιγδάλι. Με το που ρίξουμε το σιμιγδάλι μας, ανακατεύουμε μέχρι που να πήξει το μείγμα. Και να σας πω ότι αυτή τη συνταγή πραγματικά τη λατρεύω γιατί έχω μεγαλώσει με μπουγάτσα. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Κάθε φορά που ήθελα ένα πρωινό, είναι η κλασική περίπτωση που πας στο μπουγατσατζίδικο, παίρνεις την μπουγάτσα και κάθε φορά παίρνεις κάτι διαφορετικό. Μπουγάτσα με κιμά παίρναμε όταν βγαίναμε έξω και πίναμε την προηγούμενη μέρα. Μπουγάτσα με σπανάκι παίρναμε όταν θέλαμε να φάμε κάτι διαφορετικό. Αλλά συνήθως παίρναμε μία και μία. Παίρναμε και μπουγάτσα γλυκιά και μπουγάτσα με τυρί ή με κάτι άλλο. Να σας πω ότι η κλασική συνταγή της μπουγάτσας δεν έχει καν γέμιση. Είναι σκέτο φύλλο. Και υπάρχει σε κάποια μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη που ουσιαστικά σερβίρεται μόνο φύλλο και από πάνω ρίχνουν ή κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα, που είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή, ή σε κάποιες εκδοχές ρίχνουν μέλι, άχνη ζάχαρη ή κάτι άλλο. Λοιπόν, άρχισε να πίζει η κρεμούλα μου εδώ πέρα, κοιτάξτε. Είναι έτοιμη, σε λίγο θα αρχίσει και να βράζει. Μπράβο. Αλλά δεν σημαίνει ότι άμα βράσει είναι έτοιμη. Θέλει να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Εδώ. Και ουσιαστικά, εγώ καταλαβαίνω πάντα οι κρέμες ότι είναι έτοιμες μόλις εξαφανιστεί τελείως ο αφρός που υπάρχει γύρω-γύρω. Βλέπετε? Αυτός ο αφρός πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να απορροφηθεί τελείως από την κρέμα. Όταν ο αφρός τελειώσει, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, έχει φύγει ο αφρός, βγάζουμε από τη φωτιά. Κλείνουμε τη φωτιά και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Θα βάλω εκχύλισμα βανίλιας, οπότε καλύτερα το εκχύλισμα να το ρίχνουμε προς το τέλος. Θα ψηθεί η μπουγάτσα και 40-50 λεπτά μέσα στο φούρνο, οπότε δεν θέλουμε να χάσει τα αρώματά της η βανίλια. Ανακατεύουμε. Ένα πολύ ωραίο twist είναι να ρίχνουμε λίγο ξύσμα από λεμόνι μέσα. Δεν θα φανεί σε κανέναν, αλλά ουσιαστικά θα σπάσει την έντονη γλυκύτητα που μπορεί να έχει η μπουγάτσα. Πιστέψτε με. Δεν θέλει πολύ. Ούτε καν από ολόκληρο το λεμόνι, σχεδόν ένα λεμόνι ξύσμα. Εδώ. Και τώρα σιγά σιγά πρέπει να κρυώσουμε την κρέμα μας, γιατί όπως σας είπα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε κρύα. Οπότε θα ρίξουμε μέσα το βουτυράκι μας, παγωμένο από το ψυγείο. Ωραίο βουτυράκι, παγωμένο. Και θέλουμε περίπου 50 γραμμάρια, οπότε εδώ. Θα κόψω έτσι σε μικρά κομματάκια και θα προσπαθήσω με αυτό το παγωμένο βούτυρο να ρίξω λίγο τη θερμοκρασία από την κρέμα μου. Απαραίτητο. Πρέπει να κρυώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Συνεχίζω το ανακάτεμα μέχρι που να λιώσει τελείως το βούτυρο. Και καθώς έπεσε η θερμοκρασία,
ήρθε η ώρα να ρίξω και τα αυγά μου. Θα ρίξουμε μόνο τους κρόκους. Θέλουμε τρεις κρόκους μέσα. Οπότε, τρία ωραία αυγουλάκια. Μόνο τους κρόκους. Ένας, δύο, τρία. Ανακατεύω και τα αυγουλάκια μου. Και η κρέμα σιμιδαριού είναι έτοιμη. Τώρα πρέπει να την αφήσουμε να κρυώσει. Βάλω και μία πρέζα αλάτι που ξέχασα. Πάντα λίγο αλατάκι βοηθάει την κρέμα να βγάλει πιο έντονα τα αρώματα της βανίλιας. Και όπως είναι, αδειάζουμε όλο το περιεχόμενο μέσα σε ένα μπολ. Εδώ. Μεμβράνη. Και πάντα μα πάντα η μεμβράνη πρέπει να εφάπτεται πάνω στην κρέμα. Σε περίπτωση που δεν εφάπτεται, η κρέμα μας θα κάνει κρούστα. Και όπως είναι, έβαλα τη μεμβράνη και θα αφήσω το ψυγείο να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Όση ώρα περίπου θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε το ζυμάρι και να το ξεκουράσουμε. Τώρα, αυτό πάει ψυγείο. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το μίξερ μας. Όλα τα υλικά μέσα. Το αλεύρι. Το αλατάκι. Το νερό μας σε θερμοκρασία δωματίου. Και το βουτυράκι μας. Μπορούμε την όλη συνταγή να την κάνουμε είτε με βούτυρο είτε με μαργαρίνη. Το βούτυρο σίγουρα θα δώσει μία έξτρα γεύση. Είναι πιο καλό να βάλουμε και το βούτυρο, αλλά βγαίνει κοστολογικά ακριβή η μπουγάτσα. Οπότε, είτε βάλετε μαργαρίνη είτε βάλετε βούτυρο σε αυτή τη συνταγή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να διαλέξετε ό,τι από τα δύο θέλετε. Τώρα, χτυπάμε το ζυμαράκι μας για τουλάχιστον 5 με 7 λεπτάκια και μόλις χτυπηθεί καλά το ζυμάρι θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Μετά από περίπου 7 λεπτάκια το ζυμάρι θα έχει δέσει, θα έχει ομογενοποιηθεί. Κοιτάξτε πόσο ωραίο έχει γίνει. Αλλά το ζυμαράκι της μπουγάτσας είναι το ζυμαράκι της Θεσσαλονίκης. Τι θέλει? Θέλει υπομονή, θέλει χαλαρά που λέμε κι εμείς. Που σημαίνει ότι έτσι όπως είναι το ζυμαράκι μας, το χειριζόμαστε ωραία έτσι λίγο με τα χέρια, το φτιάχνουμε όμορφο, τέλεια. Τυλίγουμε σε μεμβράνη. Τέλεια. Και αφήνουμε στην άκρη για 20 λεπτάκια. Μετά από 20 λεπτάκια, το ζυμάρι θα είναι κάπως έτσι. Θέλω να δείτε λίγο. Έχει αλλάξει τελείως συμπεριφορά. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο έχει γίνει. Έχει γίνει λίγο μαλακό. Και πάνω απ' όλα ελαστικό και εύπλαστο. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε? Μετά από 20 λεπτά αυτό. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι μετά από 20 λεπτά να το χωρίσετε στα 4. Και να κάνετε 4 ωραία μπαλάκια. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 μπαλάκια για κάθε μπουγάτσα. Σύνολο θα βγάλουμε 2 μπουγάτσες, οπότε θέλουμε 4 μπαλάκια. Θα πάρετε ένα ωραίο μπολάκι, θα τα βάλετε μέσα, εδώ, θα καλύψετε πάλι με μεμβράνη και θα αφήσετε να ξεκουραστούν άλλα 20 λεπτάκια. Το ζυμάρι σας θα νομίζετε πως είναι έτοιμο. Όχι. Θα χρειαστεί να αφήσουμε άλλη μια φορά το ζυμαράκι μας 20 λεπτά, όπου θα το έχουμε ανοίξει λίγο σε δισκάκια. Εδώ. Δηλαδή, 20 λεπτά αφήνουμε έτσι, άλλα 20 λεπτά αφήνουμε σαν μπαλάκια. Ανοίγουμε μετά τα μπαλάκια, τα κάνουμε δισκάκια και αφήνουμε άλλα 20 λεπτάκια. Με τα 4 δισκάκια θα βγάλουμε 2 μπουγάτσες. Εγώ θα σας δείξω τώρα την πρώτη, οπότε θα χρειαστώ 2 δισκάκια. Και η διαδικασία είναι πολύ διασκεδαστική και ωραία. Χρειαζόμαστε έναν πλάστη, το βουτυράκι μας ή τη μαργαρίνη μας και τη γέμισή μας που θα πάρουμε από το ψυγείο. Τέλεια. Με αυτή τη γέμιση θα βγάλουμε 2 μπουγάτσες, μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι έχουμε ένα πολύ ελαστικό ζυμάρι και πρέπει να δώσουμε σημασία στο πώς το ανοίγουμε. Σε περίπτωση που πάρουμε και τα ανοίξουμε πάρα πολύ βιαία, το ζυμάρι μας θα σπάσει. Σε περίπτωση που πάτε να το κάνετε όπως οι μπουγατσατζίδες που το πετάνε στον αέρα, δεν θα το πετύχετε ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω. Εγώ το έχω δοκιμάσει. Πετυχαίνω να ανοίξω μέχρι ένα σημείο, αλλά τόσο λεπτό και ελαστικό όπως το ανοίγουν αυτοί είναι μάστορες, δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε προσπάθησα και εγώ να βρω έναν τρόπο που να μπορέσετε να το κάνετε και εσείς σπίτι. Ο καλύτερος τρόπος που μπορείτε να το κάνετε εσείς σπίτι είναι ο εξής. Παίρνουμε το ένα ζυμαράκι, όπως είναι, και έχω εδώ πέρα το βουτυράκι μου. Θα πάρω και θα βάλω βούτυρο γύρω-γύρω από την μπουγάτσα. Κοιτάξτε. Εδώ. Να υπάρχει βούτυρο γενικά στην επιφάνεια, γιατί το βούτυρο θα βοηθήσει στο να κολλήσει το ζυμάρι και να ανοίξει. Εσύ κάτσε εδώ. Λοιπόν,
Θα πάρετε τον πλάστη και θα ανοίξετε μόνο τις άκρες. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Έτσι όπως ανοίγουμε με τον πλάστη, παίρνουμε σιγά σιγά και απλώνουμε το ζυμάρι με τα χέρια. Απαλά, απαλά. Κοιτάξτε εδώ. Χαλαρά. Δίπλα φραπές, μουσικούλα στο ραδιόφωνο και πηγαίνουμε χαλαρά. Κοιτάξτε εδώ. Σιγά σιγά άρχισε να ανοίγει. Μην προσπαθήσετε να το κάνετε κατευθείαν. Άνοιξε λίγο. Τώρα ανασένει το ζυμάρι και είπε εντάξει, άνοιξα. Και μόλις συνειδητοποιήσει ότι άνοιξε, θα συνεχίσετε να ανοίγετε. Μα λέει δεν θέλω να ανοίξω άλλο. Θα λέτε εσείς λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Και αφήστε το να κολλήσει πάνω στο βούτυρο. Εδώ. Θα τα αφήσετε λίγο. 1-2-3 δευτερόλεπτα. Και εκεί πέρα που νομίζω ότι άνοιξε και δεν έχει άλλο, θα πάτε και θα ανοίξετε κι άλλο. Κοιτάξτε. Και συνεχίζω να ανοίγω. Το βλέπετε πώς αρχίζει να ανοίγει. Άρχισε να ανοίγει το κέντρο, αλλά άρχισε να γίνεται χοντρή η άκρη. Γιατί μαζεύεται ζυμάρι στην άκρη. Παίρνω τον πλάστη και ανοίγω λίγο τις άκρες. Εδώ. Δεν το περίμενε αυτό το ζυμάρι. Εκεί πέρα που ήταν ήρεμο, συνειδητοποίησε ότι έχει και συνέχεια. Το ζυμάρι κάποια στιγμή θα σπάσει, δεν μας πειράζει. Και ανοίγουμε. Κοιτάξτε εδώ πώς το κάνω. Σηκώνω λίγο εδώ, αφήνω να πάει αέρας από κάτω και τραβάω. Με αγάπη και φροντίδα. Κοιτάξτε εδώ. Αγάπη, 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 φροντίδα. Άμα σπάσουν κάποια σημεία δεν πειράζει, θα τα φτιάξουμε. Και εδώ. Και εδώ. Νομίζω πως έφτασε η ώρα να γεμίσουμε το πρώτο μας φύλλο. Οπότε, παίρνω το βούτυρο και δεν το λυπάμαι. Θα ρίξω πολύ βούτυρο πάνω στο φύλλο μου. Κοιτάξτε εδώ. Όσο βούτυρο σας λέω θα το χρησιμοποιήσετε. Αυτό που θα κάνετε είναι, θα πάρετε ένα κομμάτι από εδώ, ουσιαστικά θα τετραγωνίσετε το φύλλο που ανοίξαμε και θα βάλετε στη μέση. Αυτά που σπάσανε στην άκρη, παίρνουμε και τα βάζουμε στη μέση, εδώ. Και λίγο από εδώ. Εδώ. Και νομίζω πως είναι αρκετό. Αυτό που έχει σπάσει εδώ πέρα δεν μας πειράζει, θα το φτιάξουμε. Τώρα, θα το κάνουμε με τα χέρια, παίρνουμε τη μισή γέμιση και τη βάζουμε πάνω στις έξτρα στρώσεις από φύλλο που βάλαμε. Ουσιαστικά θέλουμε η γέμιση να πάει στις έξτρα στρώσεις από φύλλο που βάλαμε, γιατί αυτή θα είναι και η βάση της μπουγάτσας μας. Και προσπαθούμε να δώσουμε αέρα μέσα. Εδώ. Βλέπετε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, ακριβώς όπως κάνουμε στη σφογιά, θα κάνουμε και στην μπουγάτσα. Παίρνουμε τη μία γωνία, πάμε προς τη μέση. Παίρνουμε την άλλη γωνία, πάμε προς τη μέση. Παίρνουμε την άλλη γωνία, πάμε προς τη μέση. Παίρνουμε την άλλη γωνία και πάμε προς τη μέση. Παίρνω όπως είναι την μπουγάτσα, τη γυρνάω ανάποδα, εδώ. Και θα ξανακάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία με το άλλο φύλλο, απλά αντί για γέμιση τώρα στη μέση, θα βάλω την μπουγάτσα που έχω φτιάξει. Άμα δείτε καλά, κοιτάξτε εδώ, έχει αέρα μέσα το φύλλο, το βλέπετε, εδώ πέρα. Γι' αυτό ονομάζεται φύλλο αέρος, θέλουμε να εγκλωβίσουμε μέσα αέρα, γιατί ο αέρας θα χωρίσει τα φύλλα μεταξύ τους καθώς ψήνονται και επίσης ο αέρας θα μας δώσει αυτή την κροκάντε υφή που θέλουμε τελικά στην μπουγάτσα. Τώρα, ξανά από την αρχή μέχρι που να τελειώσει την μπουγάτσα μου. Βουτυράκι. Να πιάνουμε τα χέρια, ανοίγουμε λίγο. Πιάνουμε τα χέρια, ανοίγουμε λίγο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία, αλήθεια σας λέω. Είναι καταπληκτική. Εν τω μεταξύ, σήμερα που δείχνω μπουγάτσα, σίγουρα η μαμά μου θα με βλέπει γιατί είναι πρώτο επεισόδιο. Θα της κάνω παραγγελία να μου φτιάξει μπουγάτσα. Στο τέλος θα πάρω μια τρίγωνη τυρόπιτα, είναι 100% δεδομένο. Και θα μου πει, έκανα ακριβώς ό,τι είπες, αλλά βγήκε τρίγωνο. Ή κάθε φορά που είμαι στη διαδικασία να της εξηγήσω ότι άμα έκανες ακριβώς ό,τι είπα, θα σου έβγαινε τέλειο το αποτέλεσμα. Μισό λεπτάκι λίγο να πιω λίγο φραπέ. Αχ. Και συνεχίζουμε. Κάπως έτσι πηγαίνει. Πίνετε μια γουλιά φραπέ, συνεχίζετε. Το δεύτερο δεν χρειάζεται να είναι τόσο ανοιγμένο. Μπορεί να είναι και λιγότερο ανοιγμένο, γιατί ουσιαστικά θα τυλίξουμε το πρώτο μας φύλλο. Λοιπόν, ρίχνουμε από πάνω το βουτυράκι, δεν το λυπόμαστε. Προσέξτε το βούτυρο να είναι λιωμένο, αλλά όχι καυτό. Σε περίπτωση που είναι καυτό, θα μας χαλάσει το ζυμάρι. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Αυτή ήταν η μεριά της ένωσης. Τη μεριά της ένωσης παίρνουμε και τη βάζουμε από κάτω. Εντάξει. Παίρνουμε, απλώνουμε λίγο το ζυμάρι μας. Εδώ. Περίπτωση που θέλετε, μπορείτε κιόλας
να χρησιμοποιήσετε λίγο τον πλάστη σας για να ανοίξετε. Γιατί θέλουμε να βγει ανοιχτή η μπουγάτσα. Όσο περισσότερο ανοιχτή βγει, τόσο πιο τραγανή θα γίνει. Βλέπετε, κοιτάξτε εδώ τον αέρα μέσα, το βλέπετε. Είναι φανταστικό. Και να σπάσει αυτό το σημείο δεν μας πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως θα μπει το άλλο φύλλο από πάνω. Αλλά γενικά δεν θέλουμε να είναι σπασμένη μπουγάτσα με τίποτα μέσα στο φούρνο, γιατί σε περίπτωση που σπάσει ένα σημείο μπουγάτσα, θα φύγει όλη η γέμιση απ' έξω. Και ακριβώς όπως πριν, θα ξανατυλίξουμε. Εδώ τώρα έτσι, όχι ανάποδα. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Για πείτε μου, δεν είναι πολύ δελαστικό? Κοιτάξτε εδώ. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μπουγάτσα του Άκη. Βάζω βουτυράκι εδώ, λίγο κάτω. Παίρνω, δεν λυπάμαι το βούτυρο, πάνω από την μπουγάτσα. Και κοιτάξτε εδώ. Θέλουμε πάντα μα πάντα η κάτω πλευρά να είναι η πλευρά της ένωσης. Γιατί άμα τη βάλουμε πάνω δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα. Πατήστε λίγο με τα χέρια. Παναγία μου. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 170 βαθμούς. Και θα ψήσουμε περίπου 40 με 50 λεπτάκια. Να πιω και το φραπέ μου και μόλις είναι έτοιμη η μπουγάτσα θα σερβίρουμε. Μπουγάτσα έφτιαξαν πρώτοι οι Βυζαντινοί. Αρχικά ήταν μόνο με φύλλο και θεωρούνταν φαγητό των φτωχών. Το όνομά της προέρχεται από την τουρκική λέξη πογάτσα, που σημαίνει ζύμη. Στην Ελλάδα την έφεραν οι πρόσφυγες το 1922 και έγινε δημοφιλή στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες. Η μπουγάτσα με γέμιση κρέμα διαδόθηκε από τους Εραίους μάστορες πρόσφυγες και έγινε το αγαπημένο πρωινό για μικρούς και μεγάλους. Και η μπουγατσούλα μας είναι έτοιμη! Ένα μικρό μυστικό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ποτέ δεν κόβουμε την μπουγάτσα καυτή από το φούρνο. Περιμένετε 5-10 λεπτάκια, λίγο να σεταριστεί μέσα η γέμιση, γιατί άμα την βγάλουμε κατευθείαν από το φούρνο, είναι σχετικά ημίρευστη η γέμιση, οπότε θα ξεχυλήσει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, εδώ. Και βέβαια θα είναι η ρωσιλία να μην κόψω με μπουγατσομάχαιρο την μπουγάτσα. Οπότε. Ακούτε. Παναγία μου. Είναι ό,τι καλύτερο. Η μπουγάτσα έχει πολλά πολλά φύλλα μέσα, άπειρα φύλλα. Πετυχημένη μπουγάτσα, λένε πως έχει 24 φύλλα. Οπότε, κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Χριστός και Παναγία. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ το θέαμα. Τώρα όπως είναι, παίρνουμε, μεταφέρουμε την μπουγάτσα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και θα ρίξουμε μπόλικη άχνη. Μην τη λυπηθείτε. Χρειάζεται άχνη μπουγάτσα. Πρέπει να καλυφθεί από άχνη. Και κοιτάξτε εδώ. Λίγο κανέλα. Κανέλα οικονομία. Δεν χρειάζεται να σκεπάσει τις υπόλοιπες γεύσεις. Τόσο όσο. Και πραγματικά είναι μια σπιτική μπουγάτσα. Σαν να την έχει φτιάξει η μαμά. Αλλά με μία τεχνική που θα κάνανε στα καλύτερα μπουγατσοπολία. Είναι κάτι ανάμεσα σε Σέρες και Θεσσαλονίκη. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ετοιμάσετε και είναι τόσο γευστικό όσο δεν έχετε φανταστεί ποτέ σας. Για την μπουγάτσα με κρέμα. Φτιάχνουμε πρώτα την κρέμα, ζεσταίνοντας το γάλα και τη ζάχαρη μέχρι να πάρει μία βράση το γάλα. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε μέχρι να σφίξει η κρέμα. Ρίχνουμε εκτός φωτιάς το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύσμα λεμόνι, το βούτυρο, τους κρόκους, το αλάτι και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε την κρέμα με διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Για το φύλλο αέρος, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, το αλάτι, το νερό, 50 γραμμάρια από το λιωμένο βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να γίνει μία ελαστική ζύμη. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά. Στη συνέχεια την κόβουμε σε 4 κομμάτια. Πλάθουμε σε μπαλάκια, 2 για κάθε μπουγάτσα, τα καλύπτουμε και τα αφήνουμε για 20 λεπτά να φουσκώσουν. Έπειτα, τα ανοίγουμε με τον πλάστη σε μικρά δισκάκια. Τα καλύπτουμε και τα αφήνουμε για 20 λεπτά να ξεκουραστούν. Αλείφουμε τον πάγκο με λιωμένο βούτυρο και ανοίγουμε ένα κομμάτι ζύμης με τον πλάστη. Τραβάμε τις άκρες με τα χέρια και πλάθουμε με τον πλάστη μέχρι να γίνει πολύ λεπτό το φύλλο. Αλείφουμε με βούτυρο, το κόβουμε περιμετρικά σε λωρίδες και τις απλώνουμε στο κέντρο του φύλλου. Βάζουμε τη μισή κρέμα και κλείνουμε σαν φάκελο, σχηματίζοντας την μπουγάτσα. Ανοίγουμε τη δεύτερη ζύμη με τον ίδιο τρόπο και αλείφουμε με βούτυρο. Βάζουμε την μπουγάτσα στο κέντρο του φύλλου με την ένωση προς τα κάτω. Αλείφουμε με βούτυρο, την ανοίγουμε απαλά με τον πλάστη και τη λύγουμε το εξωτερικό φύλλο σαν φάκελο. Μεταφέρουμε την μπουγάτσα σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά.
Αφού ψηθεί, αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να κρυώσει, κόβουμε σε κομμάτια και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα. Και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Αυτή η ώρα που ήθελα από τη στιγμή που ξεκίνησα να φτιάχνω την κρέμα. Θα μπορούσα να ζω μόνο με μπουγάτσα, αλλά πρέπει να βάλουμε και μπουγάτσα με τυρί, γιατί δεν μπορείς να ζεις μόνο με γλυκά. Μπουγάτσα με σπανάκι για τις απογευματινές ώρες και μπουγάτσα με κιμά για κυρίως γεύμα το μεσημέρι. Άρα, μόνο με μπουγάτσα μπορούμε να ζήσουμε, εφόσον φτιάξουμε την μπουγάτσα ακριβώς όπως σας έδειξε ο Άκης.